Λοιπόν, είμαστε στο καταφύγιο του Κισάβο. Πάνω εκεί είναι η ψηλότερη κορφή του Κισάβο. Και από εδώ πάμε για το καταφύγιο του Κισάβο. Το οποίο φτάνεται φυσικά και με το αυτοκίνητο μέχρι το καταφύγιο και από εδώ ακολουθείτε μια διαδρομή, αν θέλετε. Το καλοκαίρι όχι τώρα, γιατί έχει τώρα χιόνια, δεν ξέρω αν φαίνεται. Και φτάνετε πάνω στην κορφή του Κισάβου. Να μπούμε εδώ μέσα, είναι πολύ ωραίο μέσα. Να το καταφύγιο. Σε υψόμετρο 1604 μέτρα το έχει φτιάξει από ό,τι νομίζω ο Ρηβατικός Σύλλογος Λάρισσας. Ονομάζεται κατά στη θέση κάναλος στο Κίσαβο. Να δούμε πώς είναι τα δωμάτια. Από εδώ πας φυσικά για τους ξενώνες. Και εδώ είναι τα δωμάτια. Μπορείτε να κλείσετε, να κοιμηθείτε. Έχει 60 κρεβάτια. Καταφύγιο. Και ακόμα ένα δωμάτιο εδώ. Τετράκλινο δωμάτιο είναι αυτό. Προς για οικογένεια. Και εδώ το ίδιο. Για να δούμε τι έχει από εδώ κάτω. Μένα αυτά τα μέρη μου αρέσουν πάρα πολύ και το καλοκαίρι να έρθει. Εντάξει, το χειμώνα χιόνι είναι διαφορετικά, αλλά και το καλοκαίρι μου αρέσουν πάρα πολύ αυτά τα μέρη. Θα σα πω και περισσότερο κιόλα. Έχει άλλη επαφή με τη φύση το καλοκαίρι. Προσέχει λίγο να γλιστρήσουμε. Γιατί έχει μια σχετική γλίτσα κάτω. Να, αυτό είναι ωραίο χιονάκι. Φαίνεται και φρέσκο, δεν είναι παγωμένο. Αλλά μπορεί να το λιώσει κιόλα. Αλλά φαίνεται και καθαρό. Είμαστε στα 1600 μέτρα υψόμετρο τώρα. Για να δούμε τι έχει εκεί. Δεν ξέρω μήπως από εδώ πάει το μονοπάτι για να ανεβείς στην κορφή του Κισάβου, ίσως να είναι γι' αυτό. Πολύ ωραία πάντως. Ωραία τοποθεσία. Πάμε προς τα πάνω τώρα. Οπότε μάλλον είναι να ανεβαίνεις, πας για την κορφή του Κισάβου. Φυσικά δεν το κάνουμε γιατί έχει πολύ χιόνι. Καλά, δεν είναι πολύ το χιόνι δηλαδή, αλλά δεν έχουμε και την εμπειρία να ανεβούμε. Όσοι έχουν την εμπειρία να ανεβούν. Εμείς το κάνουμε το καλοκαίρι, είπαμε. Την άλλη φορά που είχαμε έρθει εδώ, δεν είχαμε φτάσει μέχρι εδώ πάνω γιατί έχει περισσότερο χιόνι. Πάντως βατό το βουνό. Βατός ο Κίσαβος. Γενικώς ο Κίσαβος είναι ένα βουνό το οποίο είναι βατό. Μπορείς να το προσπλάς πολύ εύκολα. Να φτάσεις μέχρι την κορυφή του. Και να απολαύσεις τη θέα. Πάμε μέχρι εκεί να δούμε πίσω από το δέντρο τι κρύβει. Σε μια χαράδρα. Πάντως θέλει καμία ώρα περπάτημα για να φτάσει στην κορυφή από εδώ. Α, μια πλαγιά είναι εδώ. Δεν είναι κάτι το ιδιαίτερο οπότε. Μια όμορφη πλαγιά. Θα είναι φανταστικά να χιονίζει εδώ. Αν χιονίζει εδώ θα είναι καταπληκτικά. Αλλά προσωπικά όμως, αν χιονίζω εγώ δεν έρχομουν. Τελικά θα ανεβούμε λίγο ακόμη πιο πάνω, αντέχουμε. Να δούμε μέχρι πού θα πάμε όμως. Η παρέα θέλει να ανέβει πιο πάνω. Δεν τους έπεισα, δεν κατάφερα τους πίσω. Καλά, για μένα το μυστικό εδώ πέρα, σε αυτό παιδιά, είναι να ανεβαίνει σιγά σιγά. Και όχι γρήγορα. Σίγουρα το κατέβασμα θα είναι πιο εύκολο. Τι ωραία που θα είναι εδώ το καλοκαίρι. Γεια σας. Πάμε μέχρι εκεί. Γεια, κοιτάξτε τι ανεβήκαμε. Καλό ψωματάκι. Για να δούμε τι είναι εδώ.
Πρέπει να είσαι ρευωτικά παπούτσα. Παρόλο που είναι βατός, βατό το βουνό. Δεν γίνεται τώρα με τα σπορτά εξτάπλα που είμαστε εμείς. Εκεί θα πάμε. Το καλοκαίρι όμως. Όχι τώρα. Θα ξυπνήσουμε πρωί, θα έρθουμε. Α, και από εκεί συνεχίζει τώρα. Κανονικά. Που ξεκινήσαμε, κατεβαίνουμε τώρα. Πάμε για το καταφύγιο. Τι θα έχει το καταφύγιο, θα έχει φαγητό. Λέει ότι έχει και φαγητό, έχει και καφέ, σερβίρει και καφέ. Είναι και Κυριακή, οπότε λογικά θα είμαστε τυχεροί να βρούμε, να φάμε κάτι, να πιούμε κάτι. Κάποιος ανεβαίνει τρέχοντας, αυτό είναι άθλης. Σαν και εμάς. Απότομη εδώ είναι η φορά. Πάντως πλαγιά. Πάντως έτσι φανταζόμουν. Από τις περιγραφές που είχα διαβάσει, έτσι ακριβώς τη φανταζόμουν. Το ανεβάσμα στην κορφή του Κισάβου. Αλλά νομίζω είναι πολύ, πρέπει, πολύ, πολύ πιο εύκολο από ότι στον Όλυμπο. Το καταφύγιο από ό,τι διάβασα στην ιστοσελίδα του Ρευματικού Συλλόγου Λάρισας, μπορεί να εξυπηρετήσει να κοιμηθούν το βράδυ, δηλαδή γύρω στα 60 άτομα, έχει δηλαδή 60 κρεβάτια. Δεν είναι και μικρό το νούμερο. Και μπορεί, λέει, και μέχρι στις καθημερινές, από ό,τι κατάλαβα, να εξυπηρετήσει μέχρι και 500 άτομα για φαγητό. Δηλαδή ουσιαστικά ένα πλήρως λειτουργικό καταφύγιο. Ίσως σε μερικά χρόνια, δεν ξέρω κιόλας, αλλά μπορεί να αξιοποιηθεί ακόμα περισσότερο αυτή η περιοχή. Αν και ήδη μέχρι τώρα έχουν γίνει αρκετά. Και μόνο που φτάνει ο δρόμος μέχρι εδώ είναι κάτι εντυπωσιακό. Μέχρι τα 1600 μέτρα υψόμετρο και καλή άσφαλτος. Το καλοκαίρι που ήμασταν σε κάτι βουνά ανάμεσα Πολωνία και Σλοβακία στα σύνορα, που έχουν και πάρα πολλά χιονοδρομικά, εκεί ο δρόμος δεν ήταν καθόλου καλός. Σαν μορφολογία εδάφου δρόμου, κάπως σαν το δικό μας εδώ, αλλά η άσφαλτος τη ξαναφτιάχνει, ήταν χάλια η άσφαλτος. Και εκεί είχαν πάρα πολλά χιονοδρομικά. Οπότε είναι αξέπινη η προσπάθεια εδώ. Είπαμε, πρέπει να έρθουμε με ρευματικά παπούτσια, δεν τα σπορτά έξω τώρα. Που είναι για να βγαίνουμε να πίνουμε καφέ στο κέντρο της Λάρισας. Ναι, το ξέρω, αλλά τα λυπάσαι όμως. Φεύγουμε τώρα από το καταφύγιο και θα πάμε για την παραλία κάτω. Θα πάμε Πλαταμόνα, Νέος Πόρος, πιούμε ένα καφεδάκι εκεί. Φάγαμε πάνω στο καταφύγιο, τελικά έχει φαγητό. Και πάμε τώρα προς τα κάτω για τα παράλια, να τα συνδυάσουμε όλα. Και βουνό και θάλασσα, και χιόνι και θάλασσα.